Πολύ ωραία ενέργεια του Βέλγου. Πέφτει στο έδαφος. Πολύ κοντά στη φάση ο Σιδηρόπουλος από τα Δωδεκάνησα. Πέρασε ο Μυραλάς από τον Φερτζέλ. Ο Βέλγος ταλαιπωρεί το Ρίος στην περιοχή. Πέσιμο από τον Μυραλάς. Ο Ρίος που τον ακολουθούσε εκεί υπήρξαν διαμαρτυρίες από τους υπέδωγους ότι επήγε στο Μυραλάς. Κόρνερ έχει δώσει ο Σιδηρόπουλος. Βρήκε τρόπο να τροφοδοτήσει τον Ντουντού όταν έσπευσε σε βοήθεια ο Ρίος και εκείνος άλλαξε παιχνίδι για τον Χολέμπας. Κίνηση από τον Μυραλάς. Ωραία μπάλια του Χολέμπας. Κατεβάζει ο Μυραλάς. Πλασάρει. Η μπάλα φεύγει έξω. Η πρώτη πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 20 λεπτό. Μυραλάς. Πολύ ωραία με τον Φουστέρ. Ο Μυραλάς, η μπάλα φεύγει έξω. Εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στο Φουστέρ και τον Μυραλάς με το Βέλγο να μην ολοκληρώνει σωστά. Μανιάτης. Πολύ ωραία συνεργάστηκε με τον Ριέρα. Μανιάτης στην περιοχή. Βγάζει πλάι. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Μυραλάς, ο οποίος καθυστερεί πάνω στα σώματα. Ο Αργεντινός πολύ ωραία περνά για τον Ντικρόκ. Η σέντρα του, η μπάλα έχω την εντύπωση ότι βρήκε στο χέρι του Ουρτάδο. Διώχνει ο Φουστέρ. Η σέντρα του Αλγερινού, σέντρα σου, την μπάλα φεύγει εκτός. Μυραλάς, ωραία για το Χολέμπας. Πρόλαβε, βγήκε ο Γκαλίνοβιτς, ο Φουστέρ 1-0, ανοίγει το σκόρο ο Ολυμπιακός. Με τον ποδοσφαιριστή που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις φέτος στους ερυθρόλευκους. Δείτε. Ο Χολέμπας βρήκε τρόπο να γυρίσει την μπάλα καθότι ο Γκαλίνοβιτς αντέδρασε σωστά και του έκλεισε το οπτικό πεδίο ώστε να μην μπορέσει να πλασάρει. Είχε κλείσει καλά ο Κροάτης στη γωνιά του. Ο Ρίος το εκτέλεσε. Η κεφαλιά από τον Νικουλάη ισοφάρισε. 1-1. Ο Ρουμάνος που πάτησε δυνατά, σηκώθηκε ψηλά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού. Στο 63. Και πάλι. Μανιάτης. Η σέντρα, ο Τζιμπούρ, 2-1. Πολύ ωραίο γκολ από τον Ράφικ Τζιμπούρ. Τρίτο συνεχόμενο μάτς που βρίσκει δίχτυα ο Αλγερινός. Δείτε και πάλι. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Καταπληκτική κεφαλιά. Η σέντρα του Γιάννη Μανιάτη. Το ωραίο άλμα από τον Τζιμπούρ, η μπάλα στα δίχτυα του Γκαλίνοβιτς. Ο Φουστέρ, ωραία μπαλιά, ο Μυραλάς περνά 3-1. Πολύ ωραίο γκολ. Ο Ολυμπιακός που βρίσκει χώρο στον άξονα, εκεί που σας λέγαμε ότι δεν μπορούσε να δημιουργήσει. Επιβεβαιώνεται όμως και το γεγονός ότι η ανάπτυξη της Καβάλας στην αναζήτηση της ισοφάρισης του δίνει την ευκαιρία να βρει χώρους. Και τον εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο το δίδυμο Φουστέρ Μυραλάς. Ωραία κίνηση από τον Μυραλάς, την βλέπει ο Ζαϊρή. Τώρα ανεβαίνει και ο Φετβατζίδης. Ο Μυραλάς κρατά. Φετβατζίδης για τον Μπράβο. Διώχνει ο Γκαλίνοβιτς.